Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο δημοτικό στάδιο του Ασπρόπυργου. Τον προπονητή του Ασπρόπυργου, τον κύριο Ηλία Φιντάνη, μετά την ήττα της ομάδας του με 1-2 από τη Σαντορίνη. Coach, ένα δύσκολο αποτέλεσμα για την ομάδα. Τη φέρνει κατά πάσα πιθανότητα στην αποδοχή της, του υποβασμού. Πώς είδες το παιχνίδι και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στον Ασπρόπυργο μετά από το σημερινό αποτέλεσμα? Έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπατε. Εμείς ξέραμε από την αρχή και εγώ προσωπικά ότι έχουμε να λάβουμε μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά όσον αφορά τη σωτηρία. Απλώς όταν ήρθαμε εδώ μαζί με το team είπαμε ότι θα χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερους βαθμούς. Όμως σε αυτό το σημείο, όταν είδανε ότι άλλαξε κάτι στην ομάδα, αρχίζει γενομένης με δύο απανατά αποτελέσματα, την νίκη που κάναμε εδώ με την νίκη Βόλου 3-2 και την επισκοπή της Οπαλία, αρχίσαν νομίζω οι εξωτερικές δυνάμεις να είναι εναντίον της ομάδος, και όταν λέω εξωτερικές δυνάμεις, δεν ξέρω και ποιοι είναι αυτοί, οι αόρατοι. Αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι της Καλυθέας με ένα μπέναλτι που δώσε μια διαιτητής Αντωνίου που δεν υπήρχε πουθενά στο παιχνίδι αυτό, και ύστερα που μάλιστα και τη μαρτυρία του παίκτη, ο οποίος είπε ότι ο Χοντζάλη, αν θυμάμαι, είπε ότι δεν υπάρχει μπέναλτι. Στο επόμενο παιχνίδι εδώ με το Εγάλιο έγινε μπέναλτι και αποβολή, το οποίο ήταν επιθετικό φάουλ και έδωσε μπέναλτι και αποβολή στον παίκτη και παίξε καθοριστικό ρόλο στη διαιτησία. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν το σημερινό εδώ, νομίζω ότι ήταν μια διαιτησία εχθρική και οι τρεις, και ο διαιτητής και δύο επόπτες. Γιατί όταν παίζεις μια κατηγορία και ο διαιτητής και 60-40 παίξει εναντίον σου, είναι σαν να παίζει 100-0. Τη στιγμή που παίζει με μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο μπάζι και καλούς ποδοσφαιριστές μέσα, και εμείς στην ουσία είναι η πιο αδύναμη στην κατηγορία, και γι' αυτό είναι και σε αυτή η βαθμολογία. Γιατί όπως ξέρετε είχε αποδυναμωθεί από το καλοκαίρι. Όμως εμείς προσπαθήσαμε στο παιχνίδι το σημερινό, και νομίζω ότι στο 0-0 μετά την ευκαιρία που είχαν το δοκάρι Σαντορίνη, ελέξαμε το παιχνίδι και μπορούσαμε να προηγηθούμε και δύο φορές. Αν είχαμε βάλει εκεί τουλάχιστον το ένα γκολ, νομίζω ότι θα ήταν διαφορετική η τροπή στο παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα κρύο γκολ στο δεύτερο, το 2-0, και από εκεί πέρα ρισκάραμε πάρα πολύ. Το κάναμε 2-1 στο τέλος του αγώνα. Τώρα δεν ξέρω αν τη φάση αυτή είναι offside στις καθυστερήσεις ή όχι. Το γκολ πετύχαμε, αλλά νομίζω ότι παρότι το παιχνίδι που κάναμε στο τελευταίο 15 λεπτό, μπορούσαμε να πάρουμε τουλάχιστον το βαθμό της Οπαλίας και να ελπίζαμε σε ένα μικρό ποσοστό. Τώρα νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ξέρετε τα υπόλοιπα παιχνίδια η ομάδα θα είναι αξιοπρεπέστατη όπως ήταν στα προηγούμενα, και θα παίζουν αυτοί που πρέπει να παίξουν όπως παίζανε βασικοί για να τελειώσει το πρωτάθλημα με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών. Αυτό είπατε και στους παίκτες σας τώρα? Σε αυτούς αυτό είπε και ακριβώς ο πρόεδρος. Χωρίς να υπάρχει συνεννόηση, μάλλον τα ίδια πράγματα είπε. Τα ίδια τους είπα και εγώ. Απλώς θέλω να τονίσω ότι η ομάδα έχει πολλά προβλήματα εσωτερικά. Και όταν λέω εσωτερικά, όσον αφορά στην διοικητικά, γιατί υπήρχε ένας πρόεδρος εδώ, ο κ. Μαργέτης, ο οποίος μάπησε πολύ την ομάδα και ήταν ο λόγος που με έπεισε και ήρθα. Γιατί δεν ήθελα να έρθω στην ομάδα, ειλικρινά σου το λέω. Όχι επειδή ήταν τελευταία, αλλά επειδή υπήρχε μια προηγούμενη κατάσταση που είχε αναλάβει κάποιος κύριος, ο οποίος για μένα, και το λέω και στα ΕΣΑ, και επειδή με ξέρουν όλοι και οι συνάδελφοί σας και όλη η Ελλάδα, κατέστρεψε την ομάδα. Αυτός έδιωξε παίκτες αξίας μεγάλους εδώ. Αρχίζει γενομένης με ένα παιδί που παίζει σε εσάς το Λάμπρου. Όπως έδιωξε το Θεολόγου που παίζει το Καραϊσκάκι, τον Αγγελόπουλο πήγε στο Ξαδρά μας, παίκτες που πήγαν στην Αλφα-Αθηνική Σερβίας, και να μην λέω και τα υπόλοιπα παιδιά και δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Φύγανε, τα οποία δεν έπρεπε να φύγουν από την ομάδα. Απέναντίας με κάποια παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα, έπρεπε να ενισχυθεί και να γίνει ένα κράμα, να κάνει μια ομάδα ανταγωνιστική. Όμως, να μην αδικήσουμε τα παιδιά αυτά που ήρθαν. Απλώς δεν είχαν την εμπειρία οι περισσότεροι της κατηγορίας, και σε κάθε παιχνίδι ειλικρινά προσπαθήσανε. Άσχετα αν βρίσκανε εμπόδια μπροστά τους, όσον αφορά σε άτομα που περιτριγίζανε την ομάδα και θα να κάνουν κακό στην ομάδα. Αυτό το απέτρεψε ο πρόεδρος, και όπως και εγώ, αλλά το αποτρέψανε και οι παίκτες. Μέχρι και τελευταία στιγμή τώρα προσπαθούσαν να διαβάλουν την ομάδα. Η ομάδα έδειξε, το είδατε και όλοι, ότι τα παιχνίδια τα παίζει στα ίσα και δεν φοβόταν κανένας, και σε όλα τα παιχνίδια έπαιζε για την νίκη. Συγχωρείτε, μιλάτε για τον προκάτοχό σας, τον κύριο Βαζέχα,
για το, σχετικά με το θέμα των ποδοσφαιριστών. Όχι, καμία σχέση με τον Χριστόφ. Όχι, δεν είναι προπονητικά. Διοικητικά είπα. Ίσως από τον Χριστόφ έκανε και σωστή δουλειά. Έφυγε από την ομάδα, είναι και φίλος. Προσωπικά. Δεν ξέρω, γνωρίζετε γι' αυτό. Γνωριζόμαστε, δηλαδή... είναι και φίλοι μου. Καμία σχέση και το ξετονίζω πάλι ότι όσο ήταν εδώ, επειδή γνωρίζω και τη δουλειά του, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Απέναντι σε έφυγε από την ομάδα για τους λόγους που ήθελε να φύγει από την ομάδα. Και ουδέποτε θα έλεγα για ένα όνομα μεγάλο σαν τον Χριστόφ εναντίον. Είπα για διοικητικό μέλος το οποίο έκανε μεγάλο κακό στην ομάδα. Επόμενη αγωνιστική εντός με τον Αστέρα Βλαχίου, ότι θα κοιτάξετε να κλείσετε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, να φανταστώ, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και επειδή είναι η Ελλάδα, δεν ξέρει το αύριο τι γίνεται. Υπάρχουν από λάθη ομάδων μέχρι. Μπορεί και κάποια ομάδα, λέω εγώ, να μην κατέβει στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα είμαστε, όλα γίνονται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όμως να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια. Κύριε Φιτάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ και εσάς. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.